Στο δεύτερο alt να πυροβολείται ο μετανάστης. Στο τρίτο. Στο τρίτο alt να πυροβολείται ο μετανάστης. Αυτά έλεγε και η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αυτά... Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ. Είπε ο Γάιδαρο στο πετεινό κεφάλαιο. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω. Κύριε συνάδελφε. Δεν θα συνεχίσω. Γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο πολύ καλά. Κατάλαβες. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι εικόνα κοινοβουλίου αυτή. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα μας κάνει μαθήματα. Κύριε συνάδελφε. Εμείς πολεμήσαμε και το γερμανικό και τον ιταλικό και τον βουλγάρικο φασισμό. Κύριε συνάδελφε. Και όλες τις αυτοκρατορίες, κύριε Βελόπουλε. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνεχίσει η διαδικασία. Σας παρακαλώ. Εμείς πολεμήσαμε, λέω, και τον ιταλικό φασισμό και το γερμανικό και το βουλγάρικο όταν κάποιοι πολιτικοί πρόγονοι συνεργάζονταν μαζί τους. Εντάξει, θα την πάρετε τη θέση της Χρυσής Αυγής, μη στεναχωριέστε. Θα την πάρετε. Αυτό είναι ο πατριωτισμός. Είναι σοβαρό η συζήτηση σήμερα, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και γι' αυτό θα καταθέσουμε ονομαστική ψηφοφορία, για να πάρει ο καθένας τις ευθύνες του. Είναι πολύ σοβαρή η έγκριση αυτών των τεσσάρων συμφωνιών, γιατί με ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ μαζί, του ΣΥΡΙΖΑ πριν, και όσων συμφωνούν σε αυτή, με αυτή την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης, πραγματοποιείται ένα έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού. Παραδίδεται, εκχωρείται ο ορυκτός πλούτος της χώρας, ένα μέρος του ορυκτού πλούτου της χώρας, γιατί έχει μεγάλη ιστορία και θα την πω και μετά, και ο άλλος ορυκτός πλούτος, και μάλιστα μη αναπληρώσιμος στους επιχειρηματικούς ομίλους, σε μεγάλες πολυεθνικές, όπως το ΤΑΛ, Exxon Mobil κλπ. Κλπ. Σε φυσικά, σε συνεργασία, σε σύμπραξη με εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Τεράστιους και αυτούς. Αυτοί θα κερδίσουν. Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούνται από τις συμβάσεις και όχι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Άλλωστε, παγκοσμίως στις καπιταλιστικές χώρες έχει αποδειχθεί παντού. Έχεις χώρες με πετρέλαια απίστευτα, με ενεργειακές πηγές απίστευτες και λαούς που πεινάνε. Και στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο. Τα κέρδη όλων και με αυτές τις συμφωνίες θα πάνε στις τσέπες των πολυεθνικών και των ντόπιων αυτών που έχουν το χρήμα. Και τίποτα ψίχουλα, αν είναι καν ψίχουλα, μπορεί να πέσουν από το τραπέζι. Δεν είναι παράξενο αυτό. Ούτε εμείς θεωρούμε ότι έχει γίνει κάτι. Είναι συνέπεια και συνέχεια όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα που υπηρέτησαν αυτά τα συμφέροντα. Και αυτό δεν είναι κάτι ταμπού. Όταν λες ότι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας είναι το κεφάλαιο και όχι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, είναι οι εκμεταλλευτές και όχι οι εκμεταλλευόμενοι, είναι αυτοί που ζουν και ξοδεύουν σε μια μέρα όσο κοστίζουν 100 ζωές των ανθρώπων, λογικό είναι να παραδίδεις ακόμα και τον ορυκτό πλούτο και όλα τα υπόλοιπα προς αυτές τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Αυτό λέγεται καπιταλισμός. Και είναι πάρα πολύ απλό και δεν χρειάζεται παραξηγήσεις. Χρειάζεται ιδεολογική αντιπαράθεση. Ποια είναι τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε καθημερινά. Η ιδέα αντιπαράθεση που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ είναι, πώς να το πω δηλαδή, ψεύτικη. Και ξέρετε, καμιά φορά βγαίνεις και από τα ρούχα σου. Δηλαδή έρχεται η συμφωνία που υπογράψατε εσείς με την υπογραφή του Υπουργού της κυβέρνησης. Και λέτε σήμερα βρίσκεται κάποια εφευρήματα, κατά τη γνώμη μας είναι όλα, και τα είπε ο Νίκος Παραθανασόπουλος και θα τα πούνε κι άλλοι, για να απομακρυνθείτε και να ψηφίζετε κατά, αφού είναι τόσο σοβαρά. Γιατί ψηφίζετε παρόν. Άμα λέτε ότι είναι τόσο σοβαρά αυτά που έχουν σχέση κυρίως με τα ΕΛΠΕ και με όλο αυτό το εφεύρημα, κατά τη γνώμη μας, και τις υποτιθέμενες εγγυήσεις που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αποδείχτηκαν από την ίδια την πολιτική της, τότε αφού είναι τόσο σοβαρό, ψηφίστε κατά. Γιατί θα ψηφίσετε παρόν. Παρόν τι σημαίνει. Για να διαχωριστείτε από τι αυτή η δικιά σας σύμβαση. Εδώ έχει μια συνέχεια. Έρχεται η σύμβαση Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ. Έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την υλοποιεί. Ναι ή όχι. Έχω δίκιο. Φτιάχνει καινούργια σύμβαση
Την ψηφίζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι, στην προηγούμενη Βουλή. Έρχεται τώρα η τελευταία που την υπογράφει πριν τις εκλογές και λέει ψηφίζω παρόν. Υποκριτικό είναι. Η στρατηγική είναι η ίδια ακριβώς. Και μάλιστα η στρατηγική είναι η ίδια. Και θα πω μερικά πράγματα για τα ΕΛΠΕ που λέτε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν κατάλαβα. Ισχύει αυτή η συμφωνία, κύριε Χατζηδάκη, όχι που διαβάσατε για τα ΕΛΠΕ, ότι θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ και ότι θα δουν μορφές και αυτές? Αυτό ήταν ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή θα διαφωνήσουμε στις μορφές ιδιωτικοποίησης. Κάτι τέτοιο είπε και το ΠΑΣΟΚ πριν. Να βγάλουμε εμπειρία, λέει, από τις ιδιωτικοποίησεις κερδοφόρων τομέων και δέκων. Να βγάλουμε όποτε θέλετε. Οτέ που τον πουλήσατε και λέγατε καμιά μετοχή στους ιδιώτες. Πόσα κέρδη είχε όταν πουλήθηκε? 250 δισεκατομμύρια δραχμές. Πάει. Πού πήγαν αυτά? Τι είναι σήμερα οτέ? Deutsche Telekom. Όχι ότι εμείς υποστηρίζουμε, που είναι ο κύριος Βαρουφάκης, δεν είναι εδώ, τις κρατικές εταιρείες στον καπιταλισμό. Αλλά να βγάλουμε εμπειρία από όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και από όλα τα χρόνια το τι έχει γίνει. Έφτιαξε ο ελληνικός λαός με άγρια φορολογία, με στέρηση, με δουλειά, ό,τι, ό,τι υπάρχει. Και όταν έγιναν κερδοφόροι, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν επενδύσεις τότε? Και δεν ήθελαν, γιατί είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση οι μεγάλοι επιχειρηματίες και τα μονοπόλια. Και όταν έγιναν κερδοφόροι, δώσαν τα κερδοφόρα κομμάτια. Εδώ πουλήθηκε κλωστοεφαντουργία με ένα δις στοκ 300 εκατομμύρια επί Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τα ίδια κάναν όλες οι κυβερνήσεις. Επομένως, να συζητήσουμε επί της ουσίας. Δικές σας συμφωνίες είναι και σε αυτές κάνουμε κριτικές. Που τις φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και είναι οι ίδιες. Και θα βάλουμε και ορισμένα ερωτήματα. Και δεν γίνεται καμιά κουβέντα για το γενικότερο περιβάλλον που είμαστε, που πάμε, για αυτή την ονομαζόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Με γεωστρατηγική αναβάθμιση. Γέμισε η Ελλάδα αμερικανικές βάσεις. Συμμετέχει παντού. Δισεκατομμύρια, 4,1 δις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πάει στην Νορβηγία, σε όλα τα γυμνάσια του ΝΑΤΟ. Όπου του ζητάνε, συμμετέχει. Αυτή είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας ή των συμφερόντων αυτών που έχουν τον πλούτο της χώρας και που θέλουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα και στο ξαναμοίρασμα των αγορών, των δρόμων μεταφοράς και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην περιοχή? Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά η Νέα Δημοκρατία είναι κλασική, δεν περιμένει κανένας. Απλά βάλετε τον πήχη ψηλά εσείς με τους Αμερικάνους και με τον ΝΑΤΟ. Και τώρα τρέχει να τον φτάσει. Αυτό έγινε και τον φτάνει μια χαρά. Δηλαδή, γιατί άλλωστε πάντα τα ίδια έλεγε. Αυτό σημαίνει λοιπόν γεωστρατηγική αναβάθμιση. Να πάρει μέρος στο ελληνικό κεφάλαιο μέσα από τους υπεραλιστικούς οργανισμούς που προστατεύουν τα συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου και γενικότερα στο μοίρασμα που γίνεται στην περιοχή. Και ταυτόχρονα να δώσει και τις ενεργειακές πηγές που έχει αυτή τη στιγμή στους Αμερικάνους, στους Γάλλους, στα μεγάλα μονοπόλια. Δηλαδή με κέρδος τι? Τι θα κερδίσει ο λαός? Ό,τι κέρδισε και από τις ΑΠΕ, κύριε Βαρουφάκη, κύριε του Μέρα, από τις ΑΠΕ. Τι κέρδισε ο ελληνικός λαός? Πληρώνει και παραπάνω φορολογία. Φτηνή είναι το ρεύμα, όχι. Χρηματοδοτεί ή όχι ο ελληνικός λαός τους μεγάλους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ? Δεύτερο θέμα. Θα προστατευτούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πώς θα προστατευτούν όταν εμείς συντασσόμαστε και κάνουμε, όχι υποταγή, δεν ξέρω τι παρακάτω υπάρχει, υπόκληση, γονικλησία, να το πω και καθαρεύουσα, στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Στους κυρίαρχους δηλαδή αυτή τη στιγμή της γης, οι οποίοι είναι τόσο ανθρωπιστές που σφάζουν όλα την ανθρωπότητα κάθε μέρα. Και εδώ θα προστατέψουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και όχι τα δικά τους. Δεν γνωρίζει κανένας τι συμβαίνει στην περιοχή που συγκεντρώνονται εκρηκτικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί όλου του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου? Δεν γνωρίζουν τους ανταγωνισμούς Αμερικάνων, Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι όλοι εναντίον όλων. Δεν γνωρίζουν συμμαχίες που γίνονται, που αλλάζουν? Δεν γνωρίζουν την κόντρα ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, με την Κίνα για το άλλους λόγους, για εμπορικούς, με τη Ρωσία και για στρατιωτικούς στην περιοχή? Δεν γνωρίζει. Και εμείς απευθυνόμαστε στο λαό. Συρία, αίμα, πόλεμος, καταστροφές, μετανάστες. Λίβανος, τα ίδια παλιότερα. Ιεμένη, Ιράκ, πιο πριν, περσικός, όξυνση. Ποιος είναι ο παρανομός? Επιθετικότητα Τουρκίας, επιθετικότητα Ισραήλ. Ισχύουν ή όχι αυτά στην περιοχή? Ή εμείς
Ή εσείς ζείτε σε άλλο πλανήτη, ή εμείς λέμε την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Τι έχει από κάτω παρανομαστεί? Και λέω και για το ΜΕΡΑ που λέει ότι τέλειωσε η εξόρυξη. Τι έχει παρανομαστεί? Πετρέλαιο. Αίμα παντού. Αυτό δεν γίνονται. Γιατί ανέτρεψαν τον Καντάφη εκεί που το φιλοξενούσαν σαν Θεό στην Ιταλία? Γιατί πήγε να αλλάξει τη συμβάση του πετρέλαιου. Δεν είχε έτσι δέκη. Μήπως θυμήθηκαν τη δημοκρατία? Γιατί τον άσαν? Γιατί όλους, γιατί πήγαν στο Ιράκ? Πού είναι τα βιολογικά όπλα του Σαντάμ? Βρέθηκαν? Τι λέει από κάτω? Πετρέλαιο. Όλα λένε. Και δρόμοι μεταφοράς πετρελαίου. Άρα λοιπόν, ποια κυριαρχικά δικαιώματα θα μας προστατέψουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ? Σοβαρολογείτε? Ανιστόρητοι είσαστε όλοι εδώ μέσα. Τι έκαναν το βράδυ των ημιών το ΝΑΤΟ? Δεν ήξερε ότι είναι ελληνικό? Γιατί να βγάζει μια ανακοίνωση ότι είναι ελληνικό? Τι λέει η Αμερική μέχρι τώρα για τις διεκδικήσεις? Κάνει καμιά δήλωση και παίζει σε δίπλα ταμπλό. Αυτό δεν κάνει? Συνέχεια, γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ισχυρός σύμμαχος και για το ΝΑΤΟ και για γενικότερα συμφέροντα και για να μην κολλήσει περισσότερο με τη Ρωσία, η οποία Ρωσία είναι και αυτή βέβαια μια ισχυρή, ισχυρότατη καπιταλιστική χώρα. Και θα προστατέψει τα δικά μας τα συμφέροντα? Αλήθεια. Όταν πήγαν οι Τούρκοι στην Κυπριακή ΑΟΣ, είχαν τη δύναμη ή όχι να τους διώξουν αμέσως? Στρατιωτικά εννοώ. Και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, γιατί δεν το έκαναν? Γιατί δεν το έκαναν? Ήταν παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ με βάση το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Ναι ή όχι? Ήταν. Το δηλώνουν και όλες οι κυβερνήσεις και οι Κυπριακοί. Γιατί λοιπόν οι συμμαχοί σας, οι φοβεροί και οι τρομεροί, δεν κατέβασαν 5 αεροπλανοφόρα και τις δυνάμεις που έχουν και να πούνε φύγετε? Δεν περνάτε μέσα. Αυτό θα ήταν. Που δεν πρόκειται να το κάνουν βέβαια. Και δεν πρόκειται να το κάνουν, όπως δεν πρόκειται να το κάνουν και οι Ευρωπαίοι για την επιθετικότητα της Τουρκίας. Γιατί η Γερμανία έχει τεράστιες επενδύσεις. Γιατί στην Τουρκία? Γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά. Και τι θέλει πέρα από τα άλλα τα συμφέροντα? Μύθος λοιπόν, όπως το ΝΑΤΟ προστάτευσε την Κύπρο το 1974 που ήταν πίσω από το πραξικόπημα για συγκεκριμένους λόγους, έτσι θα προστατέψει σήμερα και τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτά για το λαό τα λέμε, γιατί εσείς τα γνωρίζετε. Αλλά παίρνετε θέση. Καθαρή. Βαρβαρότητα από τη μια μεριά και από την άλλη πάλι για την ανατροπή της. Εδώ έχετε συνταχθεί, ανεξάρτητα το τι ο καθένας μπορεί να πιστεύει μέσα του, πολιτικά με την καπιταλιστική και υπεριαλιστική βαρβαρότητα. Για τις ίδιες τις συμβάσεις, εμείς λέμε ΟΜΑ. Τις έχουν γράψει οι πολυεθνικές, όπως κάνουν πάντα. Όπως έγραψε και τη Λευκή Βίβλο, που διέλυσε όλες τις εργασιακές σχέσεις ως σύνδεσμος Ευρωπαίων βιομηχανιών, και αυτό αποκαλύφθηκε, το έδωσε, το σερβίρισε στο Ευρωκοινοβούλιο και βγήκε, όπως γράφουν και την νομοθεσία, και δεν τη γράφουν καθ' υπαγόρευση, έχουν τους ανθρώπους τους, έχουν τις κυβερνήσεις τους, έτσι γράφτηκαν και αυτές. Είναι κομμένες και ραμμένες στα δικά τους μέτρα. Ποια θέματα υπάρχουν? Ένα, καθένα, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός κρατικός έλεγχος στις έρευνες, στα αποτελέσματα και στην εκμετάλλευση. Είναι υπερβολή? Από πού θα τα πάρετε τα στοιχεία για τις έρευνες? Από αυτά που κάνουν οι ίδιες εταιρείες, ναι ή όχι? Αυτά δεν λένε συμβάσεις? Και ποιος σας είπε, ή ποιος μας είπε μάλλον, και το ξέρουμε και από το παρελθόν, ότι θα σου δώσουν αυτά που είναι πραγματικά και όχι αυτά που θέλουν αυτές? Δεύτερο, στα αποτελέσματα, τα ίδια. Τρίτο, στην εκμετάλλευση, τα ίδια. Πότε έχουμε δικαίωμα, μόνο λέει, σε περίπτωση πολέμου, να δεσμεύσουμε πιθανές εξορίξεις, πιθανές εξορίξεις? Τα άλλα είναι στα χέρια τους. Εκχωρούνται όλα. Δύο λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Ή μάλλον κυρία, συγγνώμη. Δεύτερο, μισθώνεται. Θα μου πείτε, δεν είναι τα κεντρικά είναι αυτά? Μισθώνεται οικόπεδα χωρίς να ξέρετε την αξία τους, έτσι δεν είναι? Ξέρετε τι έχουν αυτά τα οικόπεδα? Ποιος θα σας πει τι έχουν και πόσα έχουν? Χωρίς να ξέρετε καν, με υποθέσεις, όχι τεκμηριωμένες, αυτά είναι για όλους, γιατί η σύμβαση είναι όλων, όσων την ψηφίζουν τουλάχιστον, χωρίς να τα ξέρετε. Τρίτο θέμα. Μέθοδος εξόρυξης. Υπάρχει μια εμπειρία, κυρίες και κύριοι βουλευτές στην Ελλάδα, που κάποτε θα πρέπει να την δει κανένας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λάρκο.
Πώς έγινε η Λάρκο? Έβαλε ο Μποδοσάκης 12%. Έδωσε δάνεια, δανεικά και αγύριστα. Από πού? Από τα λεφτά του ΙΚΑ, από την ΕΤΒΑ δηλαδή, που τα είχε δεσμεύσει με 0% τα είχαν οι κυβερνήσεις, και του έδωσε και τζάμπα τα βουνά της Ελλάδας. Τι έκανε ο Μποδοσάκης λοιπόν, όπως και όλοι οι ιδιώτες? Έψαξε και πήρε τα πιο πλούσια μεταλλεύματα. Άρχισε η υπερεκμετάλλευση, τράβηξε τα πιο πλούσια και όταν άρχισαν τα πιο φτωχά, και για άλλους λόγους βέβαια, σκόθηκε και έφυγε τότε, που έπρεπε να κάνει και άλλες αλλαγές. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Πεσσινέ, τα ίδια έκανε και η Πεσσινέ, τα ίδια έκανε και ο Σκαλιστήρης, να σας πω από τη Στερεά που την ξέρω και καλά, τα ίδια έγιναν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και είναι λογικό, γιατί αυτοί κυνηγάνε το κέρδος και το άμεσο, τους ενδιαφέρει το μέλλον. Θέλουν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ίδιο και εδώ. Ποιος σας εγγυάται? Και μάλιστα όταν από το ανεπεξέργαστο πετρέλαιο, ποιος σας εγγυάται ότι αυτοί δεν θα τραβήξουν όλα αυτά τα κοιτάσματα και όταν αρχίσει και γίνεται το κόστος μεγαλύτερο, θα σκοθούν και θα φύγουν, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Και τέταρτο, το περιβάλλον. Εμείς δεν πήραμε απάντηση. Έβαλε ο εισηγητής μας και στην Επιτροπή και εδώ για ορισμένα θέματα. Πρώτον, σεισμικότητα. Το Ιόνιο ειδικά, αλλά και νότια της Κρήτης. Είναι η Ελλάδα συνολικά, η σεισμοϊνής περιοχή. Τι επίδραση θα έχει? Δεύτερο, βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Που τις έχει πετάξει το ΝΑΤΟ από το πόλεμο κατά της Ιουγκοσλαβίας. Ούτε τότε ξεσηκώθηκαν διάφορες, πώς τις λένε, τις διάφορες οικολογικές οργανώσεις. Που έπεφτε απεμπλουτισμένο ουράνιο, καρκίνος, θάνατος. 21 Έλληνες πεθάναν στο Κόσοβο. Δεν ξέρω πόσοι Ιταλοί. Τα θάψαν όλοι. Και μάλιστα όταν εμείς είχαμε βάλει θέμα, βγαίνει ένα άρθρο στην προοδευτική, θα το πω, δεν πειράζει, ελευθεροτυπία. Επώνυμο βέβαια, δεν εκφράζει, ξέρω αν εκφράζει την εφημερίδα, που λέει ότι αν θέλουμε επενδύσεις στα Βαλκάνια, πρέπει να είναι στρατός και να τις προστατεύει. Και ας αφήσουμε, λέει, την υποκρισία τότε. Τρίτο θέμα. Διαρροή τοξικών αποβλήτων, ατυχήματα. Πώς προστατεύονται? Με ποιους όρους? Θυμάστε και το ξέρετε τι έγινε στον κόλπο του Μεξικού. Τέταρτο. Επίδραση για τα θηλαστικά ψάρια. Επίδραση στην αλία της περιοχής. Τι επίδραση θα έχει? Ή τα ρημάζουμε όλα? Εντάξει, ξέρετε τη Νατούρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Νατούρα πόσες περιοχές είναι? Εδώ υπάρχει ολόκληρη ζωή σε ολόκληρη τη θάλασσα. Επομένως, και σε αυτό το θέμα του περιβάλλοντος και αυτό οι διεθνείς προδιαγραφές που λέτε ότι τις στηρούμε, ποιος τις βάζει τις διεθνείς προδιαγραφές? Τις βάζουν αυτοί, οι ίδιοι, οι πολυεθνικές δηλαδή, έμμεσα και μέσα από τις κυβερνήσεις τους. Και επειδή μιλάμε πολύ για το περιβάλλον και το κίνημα που αναπτύσσεται τώρα για τους κυρίους του Μέρα, από εκεί που δεν ακούνε, μπορεί να ακούει ο κύριος Βαρουφάκης, θέλουμε να πούμε το εξής: εμείς δεν υποτιμάμε, το αντίθετο. Ό,τι κινήματα αναπτύσσονται. Απλά λέμε το εξής, ότι εκτός από το περιβάλλον υπάρχει και ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος βέβαια είναι ανακυκλώσιμος, έτσι δεν είναι? Γεννάει. Γι' αυτό δεν δίνουμε σημασία. Συρία, Λίβανο, πώς το λένε, Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν, σε όλη την ανθρωπότητα. Συν καθημερινά πόσοι σκοτώνονται. Το κίνημα αυτό πρέπει να έχει μια παρανομαστή. Αλλιώς θα καταντήσει, και το λέω έτσι, σαν τα κοινωνικά φόρουμ, τα περιβόητα, που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90, που θα ανέτρεπαν, θα φτιάχνουν ένα καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Έχει μια, αν δεν έχει καπιταλισμό, δεν σημαδεύει αυτό το βάρβαρο σύστημα, μακάρι να μην ατονίσει, αλλά αν δεν πάρει τέτοια χαρακτηριστικά και αν ακούει και πολύ το ΑΠΕ, όχι το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τι ΑΠΕ, εκεί είναι γιγάντια συμφέροντα. Για πέστε μας λοιπόν, είναι καλές οι ΑΠΕ που βάζουν στα γράφα, οι ανεμογεννήτριες που έχουν γεμίσει όλη την Ελλάδα? Ποια μελέτη λέει τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει στο μικροκλίμα, στη μετανάστευση των πουλιών, στο γενικά, συνολικά, στην Πανίδα και στη Χλωρίδα κάθε περιοχή? Υπάρχει καμία σοβαρή καμία. Τι υπάρχει? Το κέρδος. ΑΠΕ και αυτή είναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι, για να τελειώνω, γιατί έχω κοντεύω να φάω και τη δευτερολογία, αλλά δεν θα μιλήσω δεύτερη φορά. Εμείς λέμε λοιπόν, επειδή μας έκανε κριτική ο κ. Βαρουφάκης, για κρατικές και ιδιωτικές δεν τον ενδιαφέρει, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν να είναι κρατικές σε ένα καπιταλιστικό κράτος.
οι ιδιωτικές. Γιατί και οι κρατικές για το καπιταλιστικό δουλεύουν. Για τις επιχειρήσεις δουλεύουν. Γιατί η ΔΕΗ για ποιον δούλευε. 5 δραχμές πλήρωνε την κιλοβατόρα η Πεσινέ, 18 ο καταναλωτής. Πόσο έκαιγε η Πεσινέ, όσο ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Ήταν ιδιωτικό. Και κρατική να είναι, τι σημασία έχει. Και ιδιωτική να είναι, πάλι για αυτούς δουλεύει. Εμείς μιλάμε για άλλη ανάπτυξη. Με σεβασμό στο περιβάλλον, που να υπηρετεί τον άνθρωπο. Όλα αυτά που είπα για τις μελέτες είναι προϋποθέσεις. Και αυτό έχει αποδειχθεί πέρα από τις αδυναμίες και από τα προβλήματα που είχε ο σοσιαλισμός και αντιμετώπισε. Ένα θα σας πω, 20 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση μελετούσαν να γυρίσουν 2 ποτάμια μέσα στις στέπες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνονταν οι στέπες. Και αποφάσισε η ανώτατη κρατική επιτροπή ότι δεν θα τα γυρίσουν γιατί θα έχει επιδράσει στο περιβάλλον μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και το σταμάτησαν. Λάθη μπορεί να έκαναν. Αλλά ήταν άλλη η αντίληψη και άλλη είναι η δική μας αντίληψη. Είναι βέβαια φυσικό ότι με διαφορετικό πρίσμα εμείς δεν ψηφίζουμε αυτές τις 4 συμβάσεις και θα καταθέσουμε και ονομαστική ψηφοφορία.